Πάμε σε έναν άλλο παίκτη που είχαμε φιλοξενήσει. Γιώργο Ταυλαδάκη. Γιώργο Ταυλαδάκη, ναι. Παίρνει Καβέτσου. Πολλά ερωτήματα. Και αυτό έφευγε. Πού πήγαινε και αυτό, όλοι οι διακοπές. Είναι στο Ηράκλειο, μένει ούτω ή άλλω. Ούτω ή άλλω. Λοιπόν, ο Ταυλαδάκη βάζει σοβαρά θέματα. Η έπαρση του James, το πέναλτι στον τριαντάφυλλο. Θεματάρε. Περίμενε τώρα. Πώ ένιωθε ο Σάκη Κατσούλη που ήξερε ότι θα μπει μέσα και θα συναντήσει τη Μαρία Λένα. Είναι στημένη η σχέση του. Ωραία, για να δούμε. Γεια σας. Τι κάνεις, πού πας, βλέπω πως σκεύες. Φεύγω, γυρίζω πίσω στο νησί μου. Έχει υποθεί από τον Ταυλαδάκη ότι ο κόσμος έξω μας θεωρείται πιο μισητά άτομα στην τηλεόραση. Ταυλαδάκης, ο καημένος έφυγε νύχτα. Έκανες και εσύ μια ανάρτηση στο Instagram σχετικά με αυτά που είπε ο James για σένα. Γενικά διακρίνω μια έπαρση, οπότε καλό θα είναι να προσέχουμε λίγο τι λέμε και πώς διαχειριζόμαστε πράγματα και καταστάσεις. Από τη στιγμή που από μένα δεν έχει υποθεί κάποια προσβλητική λέξη ως προς τον James. Ήθελα να κάνει καριέρα Survivor και μπήκε και με τη δεύτερη εβδομάδα έφυγε. Οπότε σίγουρα πρέπει να μας μισεί όσο τίποτα. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Αυτό θέλει να πιστεύει ο James. Ότι ήθελα να κάνω καριέρα Survivor. Αυτό ας πιστεύει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Ο James ρώταγε όποιος έμπαινε μέσα. Ναι, για πες έξω, για πες έξω. Τι γίνεται έξω, για πες μου. Να ξέρει, να μαθαίνει, να κάνει, να δείχνει. Η πρώτη αλλαγή μεγάλη ήταν από εκεί που ειρωνευόταν ο James στους πάντες. Ξαφνικά δεν μιλούσε, δεν έλεγε τίποτα. He plays. It's no problem. If he doesn't play, you're gonna get one point from that game. Είναι πολύ σωστό αυτό που έγινε, το να δίνεται πόντο στην αντίπαλη ομάδα κάθε φορά που δεν παίζει ο τριαντάφυλλος. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ένα Σάκη θηρίο που αντέχει και αυτό και προχωράει. Πρέπει να μείνουν οι πιο δυνατοί πλέον μέσα. Νικητή είχα πει ότι ήθελα ή τον Παύλο ή τον Σάκη. Τώρα φόβηκε ο Παύλος, πάμε με Σάκη. Δαγκωτό. Και αντικειμενικά το αξίζει γιατί είναι, και, είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης. Και αν βγει ο τριαντάφυλλος, σου λέω εγώ. Νομίζω ότι θα απομυθοποιηθεί το Survivor μετά. Αγορίνα μου, τι θέλεις να σε ξαναρωτευτώ με αυτά που κάνεις. Δώσε ένα φιλί. Συγγνώμη, δεν νιώθω καλά. Δώσε ένα φιλί τώρα. Κάτσε λίγο να ξαπλώσω. Ο Σάκης, τι σου έλεγε, γιατί ξέρω ότι γνωριζόσαστε και από πριν, για τη Μαρία Λένα που θα τη δει εκεί, είχε αγωνία, τα συναισθήματά του, πώς θα τον υποδεχτεί. Είναι κάτι που όντως τον άγχωνε, ναι. Αλλά από ό,τι βλέπω, καλά τα πήγε και αυτό εκεί. Ένας από τους πολλούς λόγους που πήγε στο παιχνίδι, σίγουρα πιστεύω ότι μπορεί να ήταν και η Μαρία Λένα. Ο Σάκης, όσο καιρό ήμουν μέσα, την πρόσεχε και η Μαρία Λένα πρόσεχε το Σάκη. Δηλαδή, ήταν, πιστεύω εγώ, ότι είναι αληθινό όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι θα μπουν σε μια διαδικασία, σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τόσο δύσκολες συνθήκες, να παίζουν θέατρο για να βγουν προς τα έξω. Τι. Μάλιστα. Να πω ότι ο Σάκης εχθές το βράδυ κατάλαβε ότι δεν είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης και πως έχει έναν Ηλία δίπλα του που νιώθει την ανάσα καυτή και που δεν θα καθαρίζει εύκολα με τον Ηλία. Συμφωνώ. Πάντως εδώ ακούσαμε μια άλλη άποψη ότι αυτοί οι δυο είναι ζευγάρι. Γιατί εγώ θα τρελαθώ, παιδιά. Εγώ θα ζήσω το δράμα μου το τελικά είναι, δεν είναι. Εδώ λέει κάτι άλλο από αυτό που λέει ο Ηλίας ο Μπόγδανος. Πολύ ξεκάθαρο και πολύ γάργαρο αυτό που λέει. Μπήκε μέσα και ότι αυτό που ζούμε είναι αληθινό. Άρα μην ακούμε μετά ότι είναι φίλοι και κάτι άλλο. Ναι, είναι γιατί ζευγάρι. Και ο Ταυλαδάκης ήταν κολλητός με τον Σάκη. Είπε, όταν είχε έρθει εδώ, μας είπε ότι δεν είμαστε ακριβώς κολλητοί, απλά γνωριζόμαστε. Έτσι. Μέσα έτσι το παρουσίασαν ότι είναι κολλητοί. Ναι, αλλιώς το παρουσίασαν μέσα και αλλιώς τουλάχιστον ήταν ήθελα το παιδί. Τώρα λοιπόν, πώς κολλητός μπορεί να μας πει αν είναι αληθινή ή όχι η σχέση της Μαριλένας με τους Σάκη. Λέει αυτό που βλέπει, παιδιά, γιατί εγώ κοντά από τρελαθώ. Δηλαδή τελικά, γιατί αν κάποιο με το πουλάει, ξαναλέω, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου ότι με κοροϊδεύει. Γιάννη μου, μη βγει ακόμα. Με τον James έχει μια κόντρα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό που είπε για έπαρση, νομίζω είναι, δεν το έχουμε ξανακούσει από άλλο παίκτη να λέει ξαφνικά με το που βγαίνει ο James, ο πολύ αγαπητός James, ότι έχει μία έπαρση. Είναι πρώτη φορά που το ακούμε και πρέπει να το σημειώσουμε. Ναι, γιατί το μπετσόκοψε τον Ταυλαδάκη, του είπε ήρθε να γίνει επαγγελματίας reality και σε δύο εβδομάδες έφυγε. Ναι, δεν ήταν και πολύ δεν ακούσει και ωραία. Γι' αυτό δεν το άκουσε. Έλενα, μπορείς να επιβεβαιώσεις αυτό λοιπόν που είχε ακουστεί ότι ο Ταυλαδάκης όντως είχε μεταφέρει κάποια πράγματα μέσα. Εγώ έφυγα πριν μπουν τα παιδιά. Οπότε έφυγα ακριβώς. Δηλαδή δεν τους πρόλαβα, θα μπορούσα να κάτσω δύο μέρες και να τους προλάβω. Α, σωστά. Έφυγα σε εκείνη τη φάση ακριβώς. Ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο, έχεις φύγει που είχες τραυματιστεί. Δεν έφυγες από τον κόσμο εσύ. Όχι, δεν είχα τραυματιστεί. Είχα θέμα με την υγεία μου γενικά. Αφιδάτου, σχολίαση. Ναι, πέρα από τις πληγές που έχω, ναι, έχω επανέλθει. Δόξα τω Θεώ. Θα ήθελες να έχεις παραμείνει κι άλλο, ιδανικά ή όχι. Νομίζω θα ερχόμουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί και εγώ γνώριζα το Σάκη. Και ειδικά όσον αφορά τότε που χωριστήκανε και η Μαριά δεν επέλεξε. Την είχε καλέσει για να γίνει μαζί. Τον ξέρω πολλά χρόνια. Τον ξέρω περίπου από 18-19 όταν ήμουν. Είχατε κάνει φωτογράφηση μαζί. Ναι, και ήταν από τις πρώτες εταιρείες που συνεργάστηκα ως influencer στο Instagram και αυτά. Σε είχε φλερτάρει ποτέ ή όχι?
Όχι, με έχει βοηθήσει όμως σε μετακόμιση. Στο σπίτι μου. Τι είναι αυτό, το κουβαλούσε. Παιδιά, ψυχάρα ο Σάκης που κουβαλάει. Μόνο εμείς δεν το ξέρουμε το Σάκη. Αν θες να μετακομίσεις, κάνει σχέση με το Σάκη. Τότε, μόλις είχα μετακομίσει, δεν είχα καν αυτοκίνητο και με βοήθησε πάρα πολύ. Έλα, τι καλό. Και δεν σου είπε να βγείτε για ένα ποτό. Το γνωρίζω πολλά χρόνια, σε φιλικό επίπεδο. Έχουμε βγει δηλαδή για καφέδες και. Εσύ δεν την έβγαλε έξω για ένα ποτό που σου πει. Έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου, η σχέση. Όταν είσαι πιο πολύ. Δεν μπορεί να το δει αλλιώ. Το Σάκη, μου νομίζω ότι το ξέρουμε το Σάκη. Όλοι